το. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Sunday Reset. Ένα ωραίο, χαλαρό, κυριακάτικο βλογκάκι. Όσοι βλέπετε πρώτη φορά εμένα ή το κανάλι μου, είμαι η Σοφία, είμαι 35, είμαι fitness trainer. Και αυτό το κανάλι έχει πάρα πολλά vlogs, πάρα πολλά fitness tips, πάρα πολλά wellness, healthy και mindset tips. Περνάμε πολύ ωραία σε αυτό το κανάλι γενικότερα. Και αν δεν σας έχω ήδη πείσει, ένα subscribe, ένα καμπανάκι, νομίζω ότι θα σας δώσει την ευκαιρία, εμένα μάλλον θα μου δώσει την ευκαιρία, να σας πείσω. Όσοι είστε εδώ πιστοί στο κανάλι, καλώς ξαναήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ακόμα εδώ. Καθίστε να βολευτώ. Να βολευτώ, γιατί δεν βολεύομαι σε αυτό το καναπέ. Κυριακάτικο ρισετάκι λοιπόν έχουμε, αλλά η μέρα είναι Σάββατο. Και η μέρα είναι Σάββατο απογευματάκι. Καθίστε να δω τι ώρα είναι. Τι απογευματάκι. Η ώρα είναι 4. Αλλά εγώ έχω σηκωθεί από τις 7, είχα πάρα πολλές εξωτερικές δουλειές σήμερα και πήγα κατευθείαν προπόνηση και γύρισα στο σπίτι μόλις, είμαι ακόμα με τα αθλητικά μου. Είχα πόδια σήμερα, δεν έκανα αερόβιο, Χριστός και η Παναγία πως το έπαθα αυτό, γιατί νίσταζα παιδιά και σηκώθηκα και έφυγα και λέω ήθελα να κάνω ένα περπατηματάκι σήμερα το απόγευμα, ήθελα το κάνω αύριο, θα δούμε, ή και τα δύο, όπως νιώθω. Έκανα rest τελείως ξεκούραση εχθές, Παρασκευή, και αυτό το Σαββατοκύριακο αποφάσισα ότι θα μείνω μέσα στο σπίτι, δεν θα κάνω τίποτα. Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να πάω ένα γρήγορο καφεδάκι με το φίλο μου τον Βασίλη τον φωτογράφο αύριο το πρωί, αλλά δεν το ξέρω, δεν το μετράω καν. Δεν έχω κανονίσει τίποτα άλλο, δεν θα βγω γιατί έχω πολλή δουλειά. Θέλω να καθαρίσω το σπίτι μου, το οποίο το βλέπω και υποφέρω από προχθές. Σας το ορκίζομαι, το σπίτι είναι χάλια. Τα πράγματα είναι πεταμένα παντού, είναι ακατάστατο. Κάτω υπάρχουν εκατομμύρια τρίχες, σκόνη, θέλει ένα πολύ καλό καθάρισμα. Πράγμα που θα γίνει σήμερα, γι' αυτό και ξεκινάω το βλογκάκι σήμερα, γιατί ακούστε τώρα τι με βρήκε. Μου ήρθε, έτσι, δεν ξέρω, μου ήρθε, ότι θέλω να βάλω το χαλί στο σαλόνι. Στο σπίτι μου εγώ, για την ώρα, έχω χαλί μόνο στο σαλόνι, δεν έχω σε κανένα άλλο δωμάτιο, στην κουζίνα με τίποτα, γιατί αν πέφτουν όλα αυτά τα τρίματα και τα λοιπά στο χαλί, εγώ θα πάθω ιστερία. Οπότε αποφάσισα ότι θέλω να κάνω το κομμάτι καθάρισμα σπιτιού σήμερα το απόγευμα, για να δοκιμάσω να ανεβάσω μόνη μου το χαλί από την αποθήκη στο υπόγειο. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Και αύριο να μοντάρω, να γυρίζω το βίντεο, να ξεκουραστώ, να διαβάσω λίγο βιβλίο και έχω και να κάνω και unboxing. Δεν το βλέπετε τώρα, θα σας το δείξω αμέσως. Μου έχουν έρθει 2 κούτες που πρέπει, έχω παραγγείλει κάποια πράγματα που πρέπει να τα ανοίξω, να δω τι είναι και να τα βάλω. Δεν θυμάμαι καν τι έχω παραγγείλει. Όλα αυτά όμως θα ξεκινήσουν σήμερα το απόγευμα, γιατί τώρα πρέπει να αλλάξω, να κάνω ένα ντουζάκι και να ξαπλώσω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να με βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά τα μάτια μου πραγματικά τα νιώθω πάρα πολύ βαριά. Οπότε κάνω ένα ντουζάκι, έναν υπνάκο και ξεκινάω με καθαριότητες σπιτιού που δεν θα τις κάνω Κυριακή αυτή τη φορά. Θα τις κάνω Σάββατο και μπορεί να είναι και καλύτερα για να έχω αύριο περισσότερο χρόνο για μένα, γιατί αν εγώ δεν μοντάρω αύριο, δεν θα έχετε αυτό το βίντεο στα χέρια σας. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe.
between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pain? Λοιπόν, παιδάκια, έχει σουρουπώσει, είναι αρκετά σκοτεινά πλέον και εγώ έχω ένα πρόβλημα, δεν μπορώ να κάνω δουλειά στο βράδυ. Πιστεύω δεν θα είμαι η μόνη. Παρ' όλα αυτά κατάφερα να βάλω ένα πλυντήριο, να το απλώσω. Πήγα το περπάτημά μου, έκανα κάποιο σημάσμα στο σπίτι, κάποια βασικά θα συνεχίζω να μαζεύω έτσι κάποια πράγματα που είναι δεξιά και αριστερά, αλλά με πήρε τώρα ο φίλος μου ο Βασίλης ότι αύριο δεν θα μπορέσει να πάμε για καφέ, οπότε θα έχω όλη τη μέρα αύριο, εκτός από την ώρα που θα πάω γυμναστήριο, να κάνω καθαριότητα, γιατί αποφάσισα ότι θα πάω και γυμναστήριο, προλαβαίνω άνετα από τη στιγμή που δεν θα κάνω τίποτα, και να κοιμηθώ πολλές ώρες, να χορτάσω, να γεμάτο 8 ώρες που το χρειάζομαι πολύ και να κάνω όλες τις δουλειές του σπιτιού το πρωί και να πάω το μεσημέρι να κάνω ένα τρέξιμο λίγο κοιλιακούς και διατάσεις, γιατί αν θυμάστε από το October Reset έχω βάλει στο στόχο του Οκτώβρη μία φορά τη βδομάδα να κάνω διατάσεις οπωσδήποτε. Οπότε αυτό θα γίνει αύριο και μετά θα έχω όλο το απόγευμα ελεύθερο να περιποιηθώ τον εαυτό μου, να μοντάρω το βίντεό μας, να βάλω τις κρέμες μου, να κάνω το μπάνιο μου, ξέρετε τώρα αυτά τα ωραία. Α, και να σας κάνω το unboxing, θα το κάνω αύριο αυτό. Οπότε για Σαββατάκι κλείνω και τα λέμε Κυριακή πρωί, να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο, να συμμαζέψω το χάος. Μα δείτε εδώ, σας γυρνάω την κάμερα επί τόπου, δείτε τραπέζι, κουζίνα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτά εδώ πάνω? Θεέ μου, δεν μπορώ καθόλου. Clear, πώς το λένε? Clear space, clear mind. Αυτό. Clear space, clear mind. Παιδιά, μόλις έφαγα την ομελέτα και γουργουρίζει ακόμα το στομάχι μου. Αλλά είπα να μην φάω και τις φέτες το ψωμί με τα διάφορα μου, ξέρετε, ακόμα. Είπα να ξεκινήσω τις δουλίτσες και να πάω αργότερα. Όλες οι δουλειές θα γίνουν το πρωί. Νιώθω τόση κούραση. Αλλά θα ξεκινήσω τώρα που είναι πρωί, γιατί όσο περνάει η μέρα θα είναι χειρότερο. Όλα αυτά μέχρι τη μέση της μέρας πρέπει να έχουν τελειώσει. Θυμάμαι ότι πέρυσι το χαλί το είχα καταφέρει μόνη μου. Και πρέπει να γίνει αυτό τώρα νωρίς, γιατί εκεί που θα ακουμπήσει το περιτύλιγμα του χαλιού και αυτά θα πρέπει να ξανακάνω σκούπα και σφουγγάρισμα. Αφήστε καμιά ελπίδα, ξέρετε τώρα, και πάμε να ξεκινήσουμε.
κουζίνα τελειώσανε, οπότε θα κάνω μία σκούπα και ένα σφουγγάρισμα πρώτο χέρι για να φέρω το χαλί. Εν τω μεταξύ, παιδιά, κρύωσα ρε! Έχω ανοιχτά τα παράθυρα για να παίρνει αέρα το σπίτι τώρα που κάνω τις δουλειές και έχει βάλει κρυουλάκι! Τέλεια! Εν τω μεταξύ, είμαι σαν το γύφτο. Η φόρμα που φόρεσα είναι τεράστια πια. Δηλαδή, εδώ δεν με ακουμπάει στην κοιλιά γιατί έχω αδυνατήσει. Η μπλούζα είναι πιο μεγάλη από ό,τι μου ήταν. Όλα είναι σαν το γυφτάκι. Αλλά δεν γίνεται να είμαστε Barbie όλη την ώρα. Κάνουμε δουλειά στο σπίτι. Μας νοιάζει, κορίτσια? Δεν μας νοιάζει. Επίσης, για να δω τι θα φοράω και τι, πού είναι η κατάστασή μου, πρέπει να κάνω το project ντουλάπες, που αυτό δεν μπορεί να γίνουν όλα μαζί, όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει να γίνει κάποιο άλλο Σαββατοκύριακο ή κάποια καθημερινή. Εν τω μεταξύ, είμαι πάρα πολύ άσπρη. Γιατί έτσι, anyway, δεν μπορεί να γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί έχω κανονίσει κάποιες δουλειές και όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να φτάσει και το τέλος του Οκτώβρη και εγώ ακόμα να μην έχω ξεκαθαρίσει τις ντουλάπες μου. Οπότε ίσως το κάνω έτσι λίγο-λίγο καθημερινές. Πότε θα γίνει και αυτό, δεν ξέρω, Παναγία μου. Ας μην το σκεφτώ και αυτό, τώρα θα πάθω πανικό. Λοιπόν, ξεκινάω σκούπα σφουγγάρισμα. Πάω να φέρω το χαλί να δούμε τι θα γίνει. Πώς είμαι έτσι. Τι ωραία που είμαστε μια παρέα έτσι και δεν με πειράζει καθόλου που με βλέπετε και στα χάλια μου. Καθόλου δεν με πειράζει. Έτσι είναι. Να ξανασφουγγαρίσω και να μπω για μπάνιο, δεν καταλαβαίνετε. Νιώθω σαν το γύφτο. Έχω βρωμίσει και άπειρα για να το κουβαλήσω αυτό από την αποθήκη. Εδώ. Ζεσταίνομαι. Εντάξει, μπήκε και το χαλί. Πώς μας φαίνεται? Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χαλί, πάρα πολύ. Νομίζω ότι έτσι όπως βλέπω το σπίτι μου τώρα θα προτιμούσα να έχω μαύρο καναπέ. Αλλά anyway, πώς είμαι έτσι, Παναγία μου? Μούσκεψα. Έχω σκάσει. Ήδρωσα, πάω να μπω για μπάνιο. Δεν πήγα για τρέξιμο, όπως καταλάβατε, δεν ξέρω αν το είπα. Μου πήρε ο ύπνος. Και έχω κάνει πραγματικά τόσες δουλειές σήμερα που έχω κουραστεί τόσο πολύ που δεν πειράζει. Η ώρα είναι 5 παρά. Πρέπει να μπω να κάνω μπάνιο γιατί είμαι ένα χάλι, το κακό μου το χάλι, να φάω. Δεν έχω φάει τίποτα, να ξανασφουγγαρίσω όλο το σπίτι και προχωράμε.
πόση ανάγκη είχα αυτό το μπάνιο, δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αναζωογονήθηκα, ξεβρώμησα, γιατί πραγματικά είχα φάει τόση σκόνη, τόσο υδρότα και ήρθε η ώρα για το unboxing. Έχω εδώ ένα πακέτο και έχω και εδώ δύο πακέτα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να δούμε τι έχω πάρει. Το μικρό, αν θυμάμαι καλά, είναι από My Protein, είναι τα συμπληρώματα μου, για να δούμε τι πήρα. Προβιωτικά. Πρωτεΐνη, ηλεκτρική σοκολάτα και δεν ξέρω τι έχω εδώ μέσα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μέχρι αύριο το πρωί, Τρίτη, πόσο είχε ο μήνας, 10, Δευτέρα 10, Τρίτη 11, μέχρι την Τρίτη το πρωί στις 11 ισχύει κωδικός παπά για έκπτωση 44% σε ό,τι θέλετε, θα βάλω το link στην περιγραφή. Ευκαιρία είναι τώρα. Πάει αυτό. Η πρωτεΐνουλα μου που δεν έχω πιει σήμερα και τώρα πρέπει να κάνω ένα smoothie οπωσδήποτε να πιω πρωτεΐνη. Και πάμε να δούμε αυτό το πακέτο, το οποίο είναι, έχει πολύ πιο ενδιαφέρον και για εμένα και για εσάς, γιατί έχω πάρει πράγματα για το σπίτι. Λοιπόν, μισό λεπτό να γυρίσω την κάμερα λίγο. Για να δω. Τι ωραία συσκευασία. Έχω πάρει 2 μαύρα κουβερτάκια. Πώς έχουν γίνει έτσι. Για τον καναπέ, αυτά που χουχουλιάζεις, είναι, κοιτάξτε εδώ τι απαλά, τι ωραία, που χουχουλιάζεις το χειμώνα και έρχεται και κάποιος φίλος και κάθεται στον καναπέ και έχει ο καθένας το κουβερτάκι του, γιατί δεν είχα και τα πήρα μαύρα, γιατί όπως σας είπα πριν, από τη στιγμή που ο καναπές μου είναι γκρι, τι θα τα έπαιρνα, τώρα θέλω να κάνει contrast, μαύρο. Για να δω τι έχω πάρει. Πρέπει να έχω πάρει κάτι πιάτα. Αλίμονα. Λοιπόν, είναι τα ίδια. Τέλειο. Όπω τέλειο. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό το πιάτο, φαίνεται. Που μάλλον το πήρα έτσι. Γιατί έχω πήρα ρε παιδιά. Πόσα πράγματα έχω πάρει. Έλα Χριστέ. Έχω πάρει 2 τέτοια πιάτα και νόμιζα ότι πήρα 2 κούπες. Τώρα εδώ έχω 4. Κουτάκια, δεν ξέρω τι είναι, καλά, εκπληκτική, είδα, δεν τρελαβώ. Η μία η κούπα, θα το σπάσω ακόμα, δεν το πήρα. Λοιπόν, η μία η κούπα είναι αυτή, φαίνεται, εδώ καλύτερα. Και το βάζεις εδώ με το πιατάκι για να πίνεις τον καφέ σου και εδώ θα βάλεις και ό,τι άλλο θες να φας. Ή χρησιμοποιείς αυτό σκέτο για φαγητό. Κοιτάξτε, γιατί εγώ θα τα σπάσω ακόμα, δεν τα πήρα. Λοιπόν, 2 πιάτα λοιπόν έχω από αυτό. 2 κούπες πρέπει να έχω πάρει και από αυτές. Και έχω και άλλα 2 κουτιά που δεν ξέρω τι έχω πάρει. Καλά, δεν θυμόμουν καν. Από εκεί καταλάβετε. Ένα κερί με καπάκι, σανδαλόξυλο και γιασεμί. Σανδαλόξυλο και γιασεμί, γιατί έχετε καταλάβει πόσο πολύ μ' αρέσουν τα κεριά και να καίω κεριά. Έχω και τα δικά μου, αλλά τα δικά μου αν τα κάψω όλα, τι θα πάρετε εσείς. Όποιος δεν το θυμάται, στο site μου έχω αρωματικά κεριά, βανίλια και σοκολάτα νομίζω έχουμε αυτή τη στιγμή. Όλο το χειμώνα καίω κεριά. Και τώρα με τις τιμές που θα έχει πάει η ΔΕΗ, νομίζω αυτό θα... Αφήστε. Λοιπόν, ναι, άλλο ένα ποτήρι τέτοιο, άλλη μια κούπα, ποτήρι λέω, κούπα. Τέλειο παιδιά, τέλειο, είναι εκπληκτικό. 2 κουπίτσες με τα πιατάκια του. Το άλλο πιατάκι είναι εδώ. Ένα κερί και στο άλλο κερί θα. Δεν το θυμόμουν να κάνω ότι πήρα κεριά. Για να δω. Καλά. Μου σχοβολάει. Εντάξει. Και αυτό. Τέλειο. Send it. Δεν ξέρω τι μυρίζει, αλλά το πήρα έτσι γιατί έχει το χρώμα αυτό του Οκτώβρη, το χρώμα της κολοκύθας, το χρώμα του φθινοπόρου, τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα. Τέλειο. Δεν ξέρω πώς θα τα βάλω εδώ στο τραπέζι μου. Αυτά πήρα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά όλα πρέπει να πάνε ανακύκλωση, θα τα κατεβάσω το πρωί, γιατί τώρα με το μπανάκι που έκανα δεν θα ξανασηκωθώ να
να ντυθώ να πάω κάτω. Έβαλα τα πιτζαμάκια μου, βλέπετε. Αυτά, παιδάκια. Αχ, καθίστε να κάτσω σαν άνθρωπος. Αχ, τι ωραία. Τι άλλο έχω να κάνω σήμερα. Δεν θα κάνω τίποτα. Θα σας αφήσω εδώ. Να ράξουμε λίγο. Λοιπόν, δεν θα κάνω τίποτα. Θα κάτσω να διαβάσω το βιβλίο μου. Θα τακτοποιήσω. Έχω να πλύνω. Η αλήθεια είναι, έχω ένα νεροχύτη τώρα να πλύνω και τις καινούργιες κούπες και τα πιατάκια. Η κουζίνα μου είναι γεμάτη μονές κούπες, μονά πιάτα. Πρώτη φορά πήρα ζευγάρι. Γιατί λέω, ας έχω και ένα σετ, αν έρθει ένας άνθρωπος να μπορούμε να πιούμε και να φάμε το ίδιο. Γιατί επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά τα κουζινικά. Πάω στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, βλέπω ένα πιάτο, πω πω, λέω τι ωραίο πιάτο, ας το πάρω. Αφήστε, καμία ελπίδα. Χαλάω πιο πολλά λεφτά, νομίζω, σε κουζινικά, παρά σε ρούχα. Δεν είμαι σίγουρη. Καταλάβατε, τέλος πάντων. Αυτή ήταν η Κυριακούλα μου. Αυτό εδώ τώρα το βλέπω και θέλω να κρυώσει κι άλλο καιρός για να αρχίσω να σκεπάζομαι. Είναι πραγματικά τρομερά απαλό, τρομερά. Θα το βάλω πλυντήριο όμως, να τα πλύνω. Και τίποτα άλλο. Χαλάρωμα. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε το reset της Κυριακής. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να πλύνω και το μπαλκόνι, αλλά το ξέχασα τελείως με όλα αυτά που είχαμε, τα χαλιά και όλα αυτά. Θα κάνω άλλο ένα σφουγγάρισμα, σίγουρα. Και θα κάτσω να ξεκουραστώ, να διαβάσω βιβλίο και να μοντάρω αυτό το βίντεο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε support σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι σίγουρη ότι το έχετε στείλει και στους φίλους σας. Γιατί έχουμε πει ότι έχουμε στόχο του Οκτώβρη να φτάσουμε τους subscribers 8.800. Έχουμε δρόμο ακόμα. Οπότε αν κάθε ένας από εσάς το στείλει σε έναν φίλο του και κάνει subscribe, θα είναι πάρα πολύ, αμέσως θα πιάσουμε το στόχο, πιστεύω. Αυτά, σας χαιρετώ, σας φιλώ, ελπίζω να είχατε μια πολύ όμορφη Κυριακή και θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Σας ετοιμάζω και Get Ready With Me που θέλατε, που μου το ζητήσατε όλες, οπότε stay tuned, βάλτε καμπανάκια ειδοποιήσεων, βάλτε τα όλα. Λογικά θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, εκτός αν προλάβω και σας δώσω πάλι έκπληξη άλλο ένα μέσα στην εβδομάδα. Φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά.